Το δεύτερο γκολ, εντάξει, παιδιά, είναι μαγικό. Η πάσα, δεν υπάρχει. Ναι. Και τα δύο είναι μαγική. Και για μένα το δεύτερο κοντρόλ του Μπακαμπού είναι ονειρεμένο. Δηλαδή, μιλάμε, είναι όλο το ψωμί. Όλο το ψωμί. Γιατί εκείνη τη στιγμή μου φαίνεται λες και κάνει γεωμετρία μέσα στο μυαλό του. Δηλαδή, πόση δύναμη πρέπει να βάλει στο πόδι του, έτσι ώστε. Γιατί νομίζω ότι το κάνει με το κουντουπιέ, με το πάνω κομμάτι. Δηλαδή, ναι. Να τη φέρει μπροστά του, γεωμετρία καθαρά. Δηλαδή, και να τη φέρει μπροστά του σε πόσο ακριβώς σημείο για να πλασάρω μετά. Είναι καταπληκτικό το γκολ, δεν υπάρχει. Αυτό δείχνει την κλάση του, έτσι. Εντάξει, είναι ένα σπέκ, ειδικά σε αυτές τις στιγμές. Ακριβώς. Στο χώρο, δηλαδή, σε τέτοιες φάσεις που τον ευνοούν. Ποιος ξεχωρίζει από τον Ολυμπιακό σήμερα, ποιος κάνει το μάτς. Τον Ολυμπιακό Φορτούνης είναι πάρα πολύ καλός. Για μένα, έτσι. Πάρα πολύ καλός. Ο Μπακαμπού πάρα πολύ καλός. Και στο επιθετικό κομμάτι και αμυντικά. Και σαν συγκεντρωμένη ομάδα, ήταν συγκεντρωμένη ομάδα του Ολυμπιακού, πολύ περισσότερο το μάτς του Κυπέλλου. Και νομίζω ότι. Ο Σαμασέκου μπήκε στα παπούτσια του Εμβιλά. Εντάξει, αυτό είναι ελληνικό, ξέρει τώρα. Δεν όχι, είναι... για το μάτς, δεν γίνεται μπορεί... ο Σαμασέκου να μπει στα παπούτσια του Εμβιλά, γιατί ο άλλος έχει πολύ περισσότερη εμπειρία. Προσπάθησε, έκανε ένα παιχνίδι μαζί με τον Χουάνκ όσο μπορούσαν να προσπαθήσουν να ελέγξουν το χώρο του κέντρου. Δεν είναι εύκολο. Η ΑΚ είχε την περιοχή εκεί την περισσότερη ώρα του. Κάνει το κλέψιμο για να ξεκινήσει το δεύτερο. Ακριβώς. Την περισσότερη ώρα του αγώνα, περισσότερα λεπτά του αγώνα, τέλος πάντων στα περισσότερα σημεία του αγώνα. Η ΑΚ είχε τον έλεγχο. Και φαινόταν καλύτερη ομάδα. Αλλά ο Ολυμπιακός στις στιγμές τις δικές του που δημιούργησε, γιατί έχει πάρα πολύ ποιότητα σαν ομάδα, φτύχησε να βρει γκολ. Μάλιστα, όχι ένα και δύο. Ο αντίλογος εδώ είναι ότι σε παιχνίδι πρωτοβουλίας Ολυμπιακού με 70% κατοχή, δεν θέλω τον Σαμασέκου, θέλω τον Εμβιλά. Οπότε στο παιχνίδι το σημερινό με βόλευε ο Σαμασέκου. Καλύτερα. Ναι, ίσως. Ίσως. Εντάξει, και ο Εμβιλά μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. 100%. Ο Εμβιλά τα παίζει όλα. Αν ήταν το Εμβιλά θα έπαιζε. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο προσιλωμένος αμυντικά, ο Ρέαμτσουκ ήταν καλός. Αυτό ήθελα να πω μετά. Και οι δύο του στόπερ και ο Ροντινέι ήταν πολύ προσιλωμένος. Δεν είχε, πολύ, πολύ. Δεν βγήκε πάρα πολύ μπροστά. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός, ήταν πολύ πιο διαβασμένος καλύτερα από το μάτι του Κυπέλλου. Και να έχει κοντά τις γραμμές του, να μην δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες στο να εκτεθεί από την ΑΕΚ. Ο Χουάνκα έτρεχε πάρα πολύ και γι' αυτό ορισμένες φορές μπορεί να έκανε κάποια λάθη που φαινόταν ότι ήταν λάθη εύκολα για αυτόν. Αλλά ο Χουάνκα τρέχει τόσο πολύ για όλους που είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί πάντα να είναι και στη μετάβαση σωστός και στο κόψιμο τόσο σωστός. Μια χαρά. Ο Χουάνκα, τα έχουμε πει, είναι ένας παίκτης εδώ για το ελληνικό ποδόσφαιρο κόσμο. Ποτέ δεν είναι επιζήμιος. Πάντα είναι χρήσιμος. Ακόμα και όταν δεν είναι δηλαδή, πολύ καλός, πάντα θα είναι χρήσιμος. Έχουν την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός πάντως. Προφανώς ήταν πλάνο αυτό, αλλά έχουν την εντύπωση ότι τον οδήγησε και το μάτς να είναι λίγο πιο παθητικός. Γιατί ουσιαστικά. Τον Ολυμπιακό. Ναι, οι δύο εξτρέμ του βοηθούσαν πάρα πολύ. Ναι, γιατί ήταν προσιλωμένος. Για να μην εκτεθούν από τους μπακ. Να μην έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες η ΑΕΚ. Και όντως δεν δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες η ΑΕΚ. Είναι δύο τώρα ούχο. Ουσιαστικά και τον κόλ του Πινέδα που είναι και λίγο ατομική προσπάθεια. Είχε την ορμή και έφτανε κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά τουλάχιστον εκεί προσπαθούσε ο Ολυμπιακός να είναι όσο πιο συγκεντρωμένος μπορεί.